Η έκτη εντολή, αγαπητοί μου, λέγει «Ου μοιχεύσεις», δηλαδή δεν θα μοιχεύσεις, δηλαδή δεν θα έχει σχέσεις αμαρτωλές και ενόχους. Κατά το Δευτερονόμιον, γι' αυτό και Δευτερονόμιον λέγεται, διότι έχουμε επανάληψη του νόμου, η έκτη εντολή είναι εβδόμη και η εβδόμη είναι έκτη. Δηλαδή εκεί αναφέρεται το «ου φωνεύσεις» πρώτα και μετά το «ου μοιχεύσεις». Εμείς θα ακολουθήσουμε το βιβλίο της Εξόδου. Δηλαδή «ου μοιχεύσεις». Όπως βλέπουμε ότι κάθε εντολή που δίδεται από τον Θεό εκφράζει και μίαν εκτροπή του ανθρώπου στη ζωή του. Εάν ο άνθρωπος δεν εξέπεφτε, τότε δεν θα υπήρχε και η ανάγκη των εντολών. Η εντολή έρχεται να υπενθυμίσει εις τον άνθρωπο που έχει ακιδεία, δηλαδή μία πνευματική τεμπελιά, τι πρέπει να κάνει. Αλλά η εντολή έρχεται να διορθώσει τον άνθρωπο τι δεν πρέπει να κάνει. Η ακιδεία και η εκτροπή, ξαναλέγω, ακιδεία θα πει πνευματική τεμπελιά. Η ακιδεία και η εκτροπή είναι μόνιμες καταστάσεις εις τον άνθρωπον και τον συνοδεύουν όταν έρχεται εις τον κόσμο. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει μαζί του αυτά τα δύο, την εκτροπή και την ακιδεία. Γι' αυτό όταν ο Χριστός ήλθε, ήλθε να διορθώσει αυτά τα δύο. Γι' αυτό και λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ειν το φως το αληθινόν ο Χριστός, ο το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο». Ώστε ο Χριστός έρχεται να διορθώσει τον άνθρωπον που έρχεται εις τον κόσμο. Αλλά εκείνο που εδέχθη μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων το ισχυρότερον πλήγμα είναι η γενετησία επιθυμία. Και τούτο διότι διεστράφει η επιθυμία από τη στιγμή, αγαπητοί μου, που υπεδείχθη από τον διάβολον ο καρπός εις την Εύα, και η Εύα είδε τον καρπόν ότι καλόν το ξύλον εις βρόσιν και ότι αρεστόν της οφθαλμής ειδίν και ωραίον εστί του κατανοήσε. Περίεργο πράγμα. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε δει η Εύα ότι ο καρπός που ο Θεός είπε να μην τον δοκιμάσουν δεν τον είχε δει αν ήταν ωραίος. Κατόπιν υποδείξεως του διαβόλου βλέπει ότι είναι ωραίος ο καρπός. Και όχι απλώς λέγει είναι ωραίος ο καρπός, αλλά ήθελε και να τον κατανοήσει, δηλαδή να τον δοκιμάσει. Και άπλωσε το χέρι της και δοκίμασε τον καρπόν. Εδώ τι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι μπορούσαν από εδώ και πιο, από εδώ και μπρος πια οι πρωτόπλαστοι να θεωρούν επιθυμητών ότι δεν έπρεπε να είναι επιθυμητών. Και αντιστρόφως. Διότι, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, εδοκίμασαν τον παράλογον καρπόν. Ο Θεός τους είπε όχι. Μέχρι τότε δεν έβλεπαν ότι είναι επιθυμητός ο καρπός. Από τη στιγμή που απεδέχτησαν την διαβολική συμβουλή, από εκείνη τη στιγμή βλέπουν ότι είναι επιθυμητός ο καρπός, ότι είναι ωραίος ο καρπός. Έτσι έχουμε διαστροφή της επιθυμίας. Και από τότε, όπως σας εξήγησα, ο άνθρωπος επιθυμεί εκείνο που δεν πρέπει να επιθυμεί και δεν επιθυμεί εκείνο το οποίο πρέπει να επιθυμεί. Φερειπίν, πρέπει να επιθυμεί το Θεό
αλλά δεν τον επιθυμεί. Δεν πρέπει να επιθυμεί τα γήινα, αυτά όμως τα επιθυμεί. Γι' αυτό το λόγο είναι και πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Θεός μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων τους ενδύει, τους δίνει τους πρωτοπλάστους. Τους έκανε, λέγει, μία στολή δερματίνη. Γιατί? Ακριβώς για να προφυλάξει την αποχαλήνωση της γενετησίου επιθυμίας. Διότι μόνο εκείνη η περιοχή σκεπάστηκε. Θυμηθείτε, τι εσκέπασε ο Αδάμ με σηκώφυλλα των εαυτών του? Το κεφάλι του, το πρόσωπό του, τα πόδια του, τα χέρια του, την γεννητική περιοχή. Γιατί? Ένιωσε ντροπή. Αλλά τότε μπήκε η ντροπή, όταν έφυγε η αθωότητα. Και τι είναι η ντροπή? Η ντροπή είναι το κάλυμα της μη περαιτέρω αποχαλινώσεως του ανθρώπου. Θα λέγαμε ότι σωστά έκανε ο Αδάμ, και αυτό που έκανε ο Αδάμ το συμπληρώνει ο Θεός με μία στολή, η οποία είναι καλύτερα από τα σηκώφυλλα που χρησιμοποίησε ο Αδάμ. Ώστε λοιπόν βλέπει κανένας, αγαπητοί μου, εδώ ότι έρχεται τώρα η εντολή να σημειώσει και να πει «ου μη χεύσεις», που σημαίνει «πρόσεξε, σου βάζω χαλινάρι, δεν πρέπει». Αλλά υπό την διατύπωση «ου μη χεύσεις», τι σημαίνεται? Σημαίνεται κάθε είδος και μορφή γενετησίου παρεκτροπής, είτε παρά νόμων είτε παρά φύση. Προσέξτε, είτε παρά νόμων είτε παρά φύση. Παρά νόμων λέγεται όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι που το απαγορεύει ο Θεός. Αυτό είναι παρά νόμων. Ή όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι έξω από τους φυσικούς τώρα νόμους, έξω από την φύση, αυτό λέγεται παρά φύση. Στην Καινή Διαθήκη όμως το πράγμα είναι πολύ βαθύτερο από μία παράβαση, θα λέγαμε, νομική ή φυσική, όπως σας εξήγησα. Όταν ο Δημιουργός μας και νομοθέτης του Σινά, Θεός Λόγος, έλαβε την ανθρωπίνη μας φύση, κάθε εκτροπή γενετησία των ανθρώπων εφ' εξής έχει οντολογικόν αντίκτυπο στη δική του τη σάρκα. Εάν εγώ διαπράξω μία αμαρτία στο δικό μου το σώμα, τώρα δεν είμαι μόνο παρανόμων και παραφύσιν, μπαίνει και ένα τρίτο πράγμα. Έρχομαι να προσβάλλω αυτή τη φύση του Χριστού που πήρε την ανθρωπίνη, γιατί είναι η φύση δική μου, η ανθρωπίνη φύση. Αυτή λοιπόν την ανθρωπίνη φύση έρχομαι εγώ τώρα και την προσβάλλω στο σώμα του Χριστού. Να, πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν? Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας, η ανθρωπίνη σας φύση, τα σώματά σας με τα οποία αμαρτάνετε, ότι είναι μέλη του Χριστού? Τι μέλη? Οντολογικά μέλη. Οντολογικά θα πει κάτι παραπάνω από ό,τι φορώ τα ρούχα μου, κάτι παραπάνω που θα μπορούσα να φορούσα μια περούκα ή μια μασέλα. Αυτά δεν αποτελούν στοιχεία του σώματός μου, είναι έρχονται να μπουν επάνω στο σώμα μου. Τα δάχτυλά μου όμως που κινώ δεν έχουν μηχανική σύνδεση με το σώμα μου, αλλά έχουν οντολογική, πραγματική, τρέφονται από το ίδιο το σώμα. Αν λοιπόν εγώ έχω κάτι σαν να μου δάχτυλο, αυτό έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο το σώμα μου. Αν λοιπόν εγώ επάνω στο σώμα μου προσβάλλω την φύση του Χριστού,
με την ανηθικότητα, τότε προσβάλλω το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος: άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Ώστε λοιπόν θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού, τα ανθρώπινα σώματα, μέλη της ανηθικότητας. Μη γέννητο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη γέννητο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε τώρα εδώ πια τρεις διαστάσεις. Είναι η νομική, δηλαδή όταν κάνω μία αμαρτία, ιδίως ανήθικων πράξεων, είμαι έξω από τον νόμο του Θεού, έξω από τη φύση, θα το δείτε, όχι πάντα, είμαι και εναντίον έξω από την οντολογία, διότι στρέφομαι εις αυτήν την οντολογία, εις αυτό το σώμα του Χριστού. Έτσι, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι είναι κάτι ακατανόητο, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί εκείνο το μη γέννητο. Μην είναι δυνατόν ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο, ώστε να προσβάλλει κανείς την ανθρωπίνη φύση του Χριστού με το να προσβάλλει το δικό του το σώμα με την ανηθικότητα. Να πως το γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως σας είπα, κάτω από το φως Καινής Διαθήκης αναλύει το ου μη γεύσεις. Λέγει: ου πορνεύσεις ή να μη αντί του είναι μέλος Χριστού, υπάρξει πόρνης μέλος και εκοπής του Θείου σώματος και εκπέσεις της Θείας κληρονομίας και ρυθείς εις γέναν. Για να μη λέγει αντί να είσαι μέλος Χριστού, υπάρξεις μέλος πόρνης και έτσι θα σε κόψει η χάρη του Θεού, θα αποκοπείς, και τότε όταν θα αποκοπείς θα εκπέσεις της κληρονομίας του Θεού και θα ρυφθείς εις την αιωνίαν κόλαση. Και αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ένα γεωγραφικό παράδειγμα που ελήφθη από το Λεβιτικόν, που όριζε ότι ο ιερεύς θα είναι άγιος επειδή προσφέρει δώρα εις τον Άγιον Θεόν. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι η θυγατέρα του μπορούσε να μολυνθεί με την πορνεία, τότε έπρεπε να κατακαεί με φωτιά η θυγατέρα του, διότι λέγει το όνομα του πατρός αυτής αυτή βεβηλεί, διότι βεβηλώνει, λέγει, το όνομα του πατέρα της. Θα το καταλάβουμε μόνο, προσέξατε το, γιατί μερικά πράγματα μοιάζουν περίεργα, θα το καταλάβουμε μόνο αν καταλάβουμε την ιδιότητα του πατέρα της. Και ο πατέρας της είναι ιερεύς και προσφέρει στον Άγιον Θεόν κάθε προσφορά. Συνεπώς και αυτός είναι Άγιος. Δεν μπορεί λοιπόν να τον προσβάλλει η θυγατέρα του, γιατί δημιουργείται ένας σύνδεσμος αγιασμού. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ιερεύς, Άγια τα παιδιά του ιερέως. Και επιλέγει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Γρηγόριος, πόσο μάλλον το Χριστού σώματι και ούτων μίασμα προστρίψας υπόδικος έστε κολάσεως αιωνιζούσις. Εάν αυτό συνέβαινε στον Παλαιό Νόμο με τη θυγατέρα του ιερέως, πόσο περισσότερα κόλαση έχει εκείνος ο οποίος αμαρτάνει στο Χριστό με την ανηθικότητα. Έτσι, αγαπητοί μου, υπό το φως της Καινής Διαθήκης έχουμε σαφείς χαρακτηρισμούς για το θέμα αυτό. Πρώτον, είναι πλήθος σημεία, έτσι επιλέγω μερικά για να σας δείξω να το καταλάβετε πώς το πράγμα φαίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 6,18, φεύγετε την πορνεία, δηλαδή μακριά από την πορνεία. Πάνα μάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Κάθε αμάρτημα είναι εκτός του σώματος, αυτός όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα και συνεπώς το σώμα του Χριστού.
αφού το σώμα του είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Σαφώς. Δεύτερο, το δε σώμα, στην ιδία περικοπή, το δε σώμα ούτω τη πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώμα τι. Το σώμα, λέγει, δεν θα δίδεται εις την ανηθικότητα, αλλά θα δίδεται εις τον Κύριον, και ο Κύριος δίδεται εις το σώμα. Τρίτον, Α Θεσσαλονικής 4,3, τούτο γαρεστεί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Με την έννοια, θα είστε χωρισμένοι από την αμαρτία, αυτό θα πει αγιασμός, αλλά και θα έχετε και θετικό στον αγιασμό, δηλαδή τη χάρη του Θεού και τις αρετές του Θεού. Απέχεστε ημάς από τις πορνείες. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να απέχει κανείς από την ανηθικότητα. Ιδένε έκαστον ημών, το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή. Και να μάθει ο καθένας να έχει το σκεύος του, το σώμα του, με αγιασμό και με τιμή. Δεν μπορεί να προσφέρει το σώμα του εις την ανηθικότητα. Σας είπα όμως ότι υπό την έκφραση νου μιχεύσης αναφέρονται όλες οι μορφές της ανηθικότητας. Και όχι μόνο η μοιχεία, όλες οι μορφές ανηθικότητας. Σας μίλησα για την πορνεία, για τη μοιχεία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Τίμιος ο γάμος εν πάση και οικίτη αμίαντος πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός». Εβραίους 13,4. «Τίμιος ο γάμος καθόλατου και οικίτη», δηλαδή το συζυγικόν κρεβάτι, πρέπει να είναι καθαρόν. Γιατί πόρνους και μοιχούς, εκείνους οι οποίοι ποδοπατούν την συζυγική πίστη, θα καταδικάσει ο Θεός. Και εδώ λέγει κάτι φοβερό η Σοφία Σολομώντος, αγαπητοί μου. «Τέκνα μοιχών ατέλεστα έστε». Τα παιδιά, τα τέκνα των μοιχών θα είναι, λέγει, απρόκοφτα. «Και εκ παρανόμου κήτης», από παράνομο κρεβάτι, «σπέρμα αφανιστήσετε. Εάν τε γάρ μακρόβι γένονται, ισουθέν λογιστήσονται και άτιμον επεσχάτων το γύρας αυτών». Δεν θα ζήσουν, και αν ζήσουν δεν θα έχουν καμία τιμή και καμία υπόλοιψη τα παιδιά που είναι εκ της μοιχείας. Αλλά και η αιμομιξία, αγαπητοί μου, είναι βαρύτατον αμάρτημα ως η διάδουσα μορφή πορνείας. Και η τεχνητή γονιμοποίηση από ξένον δότην, και αυτή χαρακτηρίζεται μοιχεία και συνεπώς είναι αμαρτία. Και η ομοφιλοφιλία είναι αμάρτημα που δείχνει όχι μόνο την παράβαση του νόμου, αλλά και την εκτροπή από την φύση. Αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως. Έχουμε το παρά νόμων και το παρά φύση. Στην πορνεία έχουμε το παρά νόμων και στην ομοφιλοφιλία έχουμε το παρά φύση. Και παρανόμων και παραφύση. Δια τούτο σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, «παρέδωκεν ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τέτοιες δουλειές εις πάθη ατιμίας. Έτε γαρθήλιε αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση». Οι γυναίκες βγήκαν, εξετράπησαν από τον προορισμό τους και κάνουν εκείνα που δεν πρέπει να κάνουν. «Ομοίωτε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας, εξεκάφτησαν εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνη κατεργαζόμενοι». Και οι άνδρες, αρσενικούς τους λέει μάλιστα, όχι οι άνδρες, υποτιμητικά, «δεν μένουν στην χρήση», λέει, «της γυναικός του γάμου, αλλά πήραν φωτιά από την επιθυμία την μεταξύ τους». Αλλά και εκείνος που κάνει αμαρτίες με ζώα, «επικατάρατος ο κοιμόμενος με τα παντός κτίνους», Δευτερονόμιον 27,21. Αλλά και για όλες τις διαστροφές που υπάρχουν,
Ακούστε τι λέγει παρακαλώ η Σοφία Σολομώντος, διότι σε όλες αυτές τις διαστροφές δεν υπάρχει παρά η επιθυμία επαυξήσεως της επιθυμίας. Και λέγει η Σοφία Σολομώντος, ούτε βίους, ούτε γάμους καθαρούς έτσι φυλάχουσιν. Οι άνθρωποι πια λέει ούτε τη ζωή τους, ούτε το γάμο τους πια φυλάτουν καθαρών. Ψυχών μοιασμός, γενέσεως εναλλαγή. Αυτό το γενέσεως εναλλαγή θα είναι ο σοδομισμός, είναι ομοφιλοφιλία, γάμων αταξία, μοιχεία και ασέλγεια. Δεν φυλάτουν πια τίποτα, λέει, οι άνθρωποι. Και αυτά τα γράφει η Σοφία Σολομώντος. Αν ο ιερός συγγραφεύς ζούσε εις τον 20ο αιώνα μετά Χριστόν και έβλεπε αυτά εις τους χριστιανούς, αλήθεια, τι θα έλεγε? Και τέλος, είναι και η αυτοικανοποίηση αμάρτημα. Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη δε ονομαζεύτον ημίν καθώς πρέπει αγίης. Ακαθαρσία είναι αυτό που σας είπα, που δεν πρέπει ούτε καν να αναφέρεται από τους χριστιανούς που είναι οι Άγιοι. Και όπως λέγει το γεροντικόν, η πορνεία εστί το ποιήσε εις το σώμα, η δε ακαθαρσία το ψηλαφάνει το σώμα. Τι είναι η πορνεία? Η ανήθικος πράξης. Τι είναι η ακαθαρσία? Το να ψηλαφάς το σώμα σου. Και πάλι το γεροντικόν λέγει, άσκησον, να κάνεις άσκηση, μη είσαι εγγύη, να μη φέρεις τα σκύρα σου ένδον σου, μην ακουμπάς τα χέρια σου επάνω σου. Πολλά καρπάθη έχει το σώμα, άτινα επιτελεί η καρδία. Αλλά στην κατηγορία, αγαπητοί μου, της εντολής ουμιχεύσης δεν υπάγεται μόνο ο ένομος γάμος που πρέπει να διατηρείται, αλλά και η ένομος παρθενία. Είπα η ένομος παρθενία. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό να το καταλάβουμε. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλίμεν χωρίς και παρθενίαν άσκησον, ή να δημηθείς όλος γενέστε του Θεού και δι' αγάπης τελείας αυτό προσκοληθήνε. Αυτό προσεδρεύον δια βίου και μεριμνών απερισπάστος αΐ τα του Κυρίου. Αν μπορείς, λέγει, να μείνεις εν παρθενία, να το κάνεις και να προσεδρεύεις εις τον Κύριον και να αφιερώσεις ολόκληρη τη ζωή σου εις τον Κύριον, να το κάνεις. Γιατί η παρθενία είναι αρετή, και είναι αρετή διότι είναι έργον από τον άνθρωπο, δηλαδή ο κόπος. Εκείνο που λέγει ο Κύριος, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Αυτός που μπορεί να το πετύχει να το επιτύχει, είναι κόπος, θέλει πολύ υδρότα, αλλά είναι και δώρον. Που λέει ο Κύριος, εις δέδονται σε εκείνους που έχει δοθεί κόπος και δώρον, και τα δυο μαζί. Και το δώρον δύναται να δοθεί, αγαπητοί μου, προς όλους, αν κανείς επιδείξει επιμέλεια και προσεγμένων βίων και αγάπην προς την παρθενία. Αλλά δεν είναι δυνατόν, δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, δυστυχώς. Πάντως σε αυτές τις προϋποθέσεις τότε η χάρις του Θεού έρχεται για κάθε έναν που θα δείξει ζήλον και τότε τον βοηθάει να ζήσει την παρθενία. Αλλά και δια των ένομων γάμων, αγαπητοί, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, «Η δε μη παρθενεύειν προαιρεί, μη δε καθομολόγησας τούτο το Θεό», εάν δεν μπορείς να παρθενεύσεις, να μείνεις άγαμος, αλλά και δεν το είπε σχέφτης εις τον Θεόν, δεν έδωσες υπόσχεση, εξεστήσει σου επιτρέπεται μίαν γυναίκα κατά νόμους εν Κυρίω αγαγέστο. Μια γυναίκα να παντρευτείς, να αυτό που λέει ο λαός, μια γυναίκα σου ανήκει, και ταύτη μόνη συνοικήν, μόνο με αυτήν θα κατοικείς, και ως ίδιον συσκεύος κτάστε ένα αγιασμό, και σαν δικό σου σκεύος θα την αποκτήσεις ένα αγιασμό. Δεν θα κάνεις τίποτε που να είναι αμαρτωλό. Αγαπητοί μου, είτε τον γάμον, είτε την παρθενία, διαλέξει ο πιστός, οφείλει να ασκεί μια πνευματική αγωγή που μπορεί εν όμως να επιτύχει ή το ένα ή το άλλο. Και για να τα επιτύχει αυτά, χρειάζεται πρώτον φυλακή των αισθήσεων. Θα φυλάει
τις αισθήσεις του. Είτε εν παρθενία είναι, είτε εν γάμο είναι. Δεν μπορεί να πει ο έγγαμος είμαι παντρεμένος και μπορώ να κοιτάζω που θέλω. Κάνει λάθος. Γρήγορα θα πέσει στην ηχεία και σε ό,τι άλλο. Λοιπόν, η φυλακή των αισθήσεων. Θα φυλάμε και τις πέντε μας αισθήσεις. Δεύτερον, θα είναι ο έλεγχος της φαντασίας και των διαλογισμών. Θα προσέχουμε τη φαντασία μας, αυτών των μεγάλων προδότη του εαυτού μας. Θα έχουμε των μυστηριακών αγιασμών. Και ακόμη θα προσέχουμε πάρα πολύ. Όλοι αυτοί είναι οι τρόποι που θα επιτύχουμε την καθαρότητα, είτε μέσα εις των χώρων του γάμου, είτε μέσα εις των χώρων της παρθενίας. Το πρόβλημα της αγνότητος ή στην παρθενία ή στον γάμο είναι πρόβλημα και μόνο πρόβλημα πνευματικών.